Κύριε Υπουργέ, η σημερινή ερώτηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί συνέχεια μιας άλλης που είχαμε συζητήσει εδώ πριν από 10 περίπου μέρες για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Η ερώτησή μας σήμερα αφορά το ζήτημα των μετεγγραφών των φοιτητών. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και βασανίζει χιλιάδες λαϊκές οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους. Καταρχήν, πρέπει να πούμε εδώ ότι και φέτος οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές γίνονται με καθυστέρηση, αφού το σύστημα υποβολής των αιτήσεων άνοιξε στις 16 του Οκτώβρη και θα λειτουργεί μέχρι τις 27 του Οκτώβρη, αρκετές μέρες δηλαδή, έως πολλές, μετά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Και μέχρι να κριθεί εντωμεταξύ αυτή η αίτησή τους, οι φοιτητές αυτοί που αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε πάσο, ούτε σε σύντηση, ούτε στα συγγράμματα, ενώ τις περισσότερες φορές, φαντάζομαι πως το γνωρίζετε, με ευθύνη βεβαίως των ιδρυμάτων και των τμήματων, των διοικήσεών τους εννοώ, αποκλείονται ακόμα και από την παρακολούθηση των μαθημάτων, ακόμα και από τα εργαστήρια. Θυμίζουμε εδώ ότι όλη αυτή η διαδικασία με τις καθυστερήσεις και τους αποκλεισμούς είχε τα προηγούμενα χρόνια οδηγήσει αρκετούς από αυτούς τους φοιτητές που αιτήθηκαν με την εγγραφή να χάσουν τελικά το χειμερινό εξάμηνο των σπουδών τους. Ελπίζουμε και απαιτούμε ταυτόχρονα αυτό να μην επαναληφθεί και φέτος. Για άλλη μια φορά δηλαδή, κύριε Υπουργέ, τι παρακολουθούμε, τι βλέπουμε, την ίδια απαράδεκτη κατάσταση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές και οι παλιοί και οι νέοι, με ελάχιστες θέσεις στις εστίες. Τα στοιχεία λένε ότι μόνο 9 στους 100 φοιτητές δικαιούνται δωμάτιο στις εστίες και αυτό συνήθως είναι μέσα σε άθλιες συνθήκες. Έχουν να αντιμετωπίσουν πανάκριβα αλλά και δυσέβρετα ενίκια πια. Με λίγα λόγια έχουν να αντιμετωπίσουν πανάκριβες σπουδές. Αυτοί ασφαλώς είναι και οι λόγοι που τροφοδοτούν το φαινόμενο των χιλιάδων αιτήσεων μετεγγραφής των φοιτητών. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε καταρχήν να ολοκληρωθούν άμεσα και το ταχύτερο δυνατό οι μετεγγραφές, προσέξτε όμως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, όχι με αυτά που έχετε βάλει εσείς, μάλλον που έχει βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και που συνεχίζετε εσείς. Θυμίζουμε εδώ την τροπολογία που είχε καταθέσει το Γενάρη στη συζήτηση για το Πανεπιστήμιο, για το ΕΚΠΑ, εν πάση περιπτώσει, για ένα από αυτά τα νομοσχέδια του κυρίου Γαβρόγλου, όπου λέγαμε ότι το εισοδηματικό κριτήριο θα πρέπει να είναι 25.000 για κάθε οικογένεια, με 5.000 για κάθε παιδί προσαυξημένο. Το δεύτερο που σας ρωτάμε είναι τι θα κάνετε για να μην χάσει κανένας φοιτητής το εξάμηνό του ή το εργαστήριό του, λόγω καθυστερήσεων των μετεγγραφών. Το τρίτο που σας ζητάμε, και προσέξτε γιατί αυτό έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, είναι τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, για να γίνουν επιτέλους οι αντιστοιχίσεις των τμήματων που προέκυψαν από τις λεγόμενες πανεπιστημιοποιήσεις. Και αυτό να το κάνετε άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς βέβαια προσχήματα. Τι θα κάνετε για να καταργηθεί το πλαφόν των μετεγγραφών για φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες ανέργων, από πολύτεκνες οικογένειες, από οικογένειες από παιδιά τέλος πάντων που έχουν προβλήματα αναπηρίας. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να υπόκεινται σε πλαφόν και σε εισοδηματικά κριτήρια. Και εν πάση περιπτώσει ακόμα και αυτό το ίδιο το πλαφόν του 15% που έχει μπει και που έχει γενικευτεί νομίζω και με δική σας ευθύνη, εννοώ της κυβέρνησής σας, αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Με λίγα λόγια, εν κατακλείδη, και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε έτσι ώστε να πάρθουν μέτρα για αυτό που λέμε για την ουσιαστική, την πραγματική αναβάθμιση των σπουδών, για τη στήριξη των προγραμμάτων σπουδών. Τι θα κάνετε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για να χρηματοδοτήσετε, για να δώσετε λεφτά στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα των μετεγγραφών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Δελή. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριος Βασίλειος Διγαλάκης. Κύριε Διγαλάκη, έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, ομολογουμένως η ερώτησή σας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη.
Και χαίρομαι γιατί με αυτόν τον τρόπο μου δίνεται ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα για τις μεταγραφές με τον πιο επίσημο τρόπο εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν, εκτός από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε, να ενημερώσουμε και τους πολίτες για το τι συνέβη φέτος στις μεταγραφές. Πρώτα απ' όλα, ήθελα να αναφέρω ότι η διαδικασία των μεταγραφών ξεκίνησε έγκαιρα φέτος, τις 16 Οκτωβρίου, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι στιγμή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου μπαίνουν οι φοιτητές και υποβάλλουν αιτήσεις για μεταγραφή, έχουν υποβληθεί 6.371 αιτήσεις, έχουν οριστικοποιηθεί οι 5.445 από αυτές. Όσον αφορά, και αυτό αφορά τις μοριοδοτούμενες αιτήσεις. Για τις μεταγραφές αδελφών έχουν γίνει 2.531 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί 2.034, τα στοιχεία είναι σήμερα το πρωί. Όσον αφορά τις κατεξαίρεσεις μεταγραφές, για να λύσουμε διάφορα προβλήματα, φέτος η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά τις μεταγραφές των προηγουμένων κατηγοριών και θα γίνει για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να επισπευθεί η όλη διαδικασία. Για όλα αυτά, ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες εργάστηκαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πολλά προβλήματα που κληρονομήσαμε και επίσης να κάνουν τις απαιτούμενες προσαρμογές για τις αυξημένες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, όπως επίσης να ευχαριστήσω και την ΑΔΕ αλλά και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, την GUNET, οι οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα που κάναμε για διαλειτουργικότητα με τα συστήματα τους. Τώρα, τα ερωτήματά σας. Θα ξεκινήσω από την αναφορά που έχετε στην ερώτησή σας ότι η κυβέρνησή μας αυστηροποίησε τα κριτήρια των μεταγραφών, το δικαίωμα αίτηση μεταγραφών. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται κληροδοτήθηκε σε εμάς από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς συνειδητά επιλέξαμε να μην κάνουμε κοπτοραπτική, να μην το αλλάξουμε αυτό το πλαίσιο τη στιγμή που είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες του μηχανογραφικού, των εγγραφών, των βάσεων. Δεν θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό το πλαίσιο ξαφνικά. Εξάλλου αυτό θα δημιουργούσε πιθανόν και θέματα ακυρότητας μεταγραφών και προσφυγών και αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Εμείς στο πλαίσιο του διαλόγου, τον οποίο έχουμε ξεκινήσει με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εταίρους, σκοπεύουμε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο των μεταγραφών ως προς το πιο δίκαιο, το πιο αντικειμενικό, χωρίς όμως να θίγουμε και το επίπεδο σπουδών, προκαλώντας υπερκορεσμό στα ΑΕΗ του κέντρου και αποψηλώνοντας τα περιφερειακά ιδρύματα. Τώρα, για θέματα τα οποία θίγεται περί προβλημάτων στις αντιστοιχίες, γνωρίζετε καλά ότι οι υπόλογοι είναι η προηγούμενη ηγεσία, η οποία λίγες μέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα τη 1 Ιουλίου του 2019 προχώρησε και εξέδωσε την αντιστοίχηση των βημάτων. Μάλιστα, με δικό τους νόμο και συγκεκριμένα την παράγωγο 13 του άρθρου 21 του 43-32, ο Υπουργός Παιδείας οφείλει το αργότερο την 30 Μαΐου να δημοσιεύει σε ΦΕΚ αυτές τις αντιστοιχίες. Έγινε λοιπόν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, λίγες μέρες πριν τις εκλογές και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το μηχανογραφικό. Αυτό το ΦΕΚ, οι αντιστοιχίσεις, δεν μπορούν να αλλάξουν εκ των υστέρων, γιατί μαζί με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τη στιγμή που ξεκινάνε τα μηχανογραφικά, καθορίζει ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει από τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία των υποβολών των μηχανογραφικών. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στην ανακοίνωση του τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα στην έκφραση διαδικασίας ρουτίνας ως προς τις μεταγραφές. Αυτή μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ουσιαστικά δηλώνει την άγνοια γιατί όταν νομοθετείς με προχειρότητα, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη το σύνολο των επιπτώσεων των σχετικών διατάξεων και οι πρόχειρες αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας με λαθεμένο και πρόχειρο τρόπο δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία εμείς βρήκαμε μπροστά μας. Είχαν τις αυταπάτες ότι μπορεί να δίνεις απλά εντολές και ακολούθως οι υπηρεσίες του Υπουργείου και τα πανεπιστήμια θα υλοποιήσουν τις τρευλές νομοθετικές σου ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα, το οποίο δεν είναι αληθές. Συγκεκριμένα παραδείγματα.
όσον αφορά τις διατάξεις των νόμων 4559, 4589 και 4610. Αυτά τα νομοθετήματα, που είναι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων ΤΕΗ, απαγόρευαν τις μετεγραφές των φοιτητών των πρώην ΤΕΗ σε όσους είναι από το δεύτερο έτος και πάνω. Τους φοιτητές λοιπόν και τις οικογένειές τους ταλαιπώρησαν με αυτές τις πολιτικές και με αυτά τα πρόχειρα νομοθετήματα. Τώρα, όσον αφορά το διαδικασίες ρουτίνας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά προβλήματα διαλειτουργικότητας που αντιμετωπίσαμε. Πρώτα απ' όλα, δεν είχε προετοιμαστεί το σύστημα μετεγραφών ώστε να προβλέπει τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις γονέων που απαιτούσε διαλειτουργικότητα με την ΑΔΕ. Δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα με σχολές εποπτείας άλλων λειτουργίων. Δεν προέβλεψαν τα μεγάλα ζητήματα διαλειτουργικότητας που προκλήθηκαν με τις συγχωνεύσεις των φοιτητών των ΤΕΗ στα πανεπιστήμια και την ένταξή τους στα φοιτητολόγια, τα ηλεκτρονικά μητρώα δηλαδή, των πανεπιστήμιων αυτών. Όλα αυτά λοιπόν δεν είχε υπάρξει καμία μελέτη και όλα αυτά κληθήκαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τα αντιμετωπίσαμε από τις πρώτες μέρες υπεύθυνα, χωρίς να μας ενδιαφέρουν μικροπολιτικές τακτικές και πιέσεις. Εργαστήκαμε, βρήκαμε λύσεις στα προβλήματα και γι' αυτό το λόγο οι μεταγραφές ξεκίνησαν φέτος την ίδια εποχή που ξεκίνησαν και πέρυσι. Τώρα, κάποια άλλα θέματα. Κύριε Ευδελή, προτείνεται να καταργηθεί το πλαφόν του 15%. Προφανώς αγνοείτε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που καθορίζουν συγκεκριμένο πλαφόν στις μεταγραφές. Να δούμε μαζί ένα σενάριο. Παράδειγμα, στην Ιατρική Αθήνας, όπου εισάγονται 165 φοιτητές, να μετεγραφούν 100 φοιτητές από τις υπόλοιπες ιατρικές της Ελλάδας. Τι πιστεύετε, μπορεί να παρέχει η συγκεκριμένη σχολή ποιοτική εκπαίδευση? Ρεαλιστική και υπεύθυνη πολιτική είναι αφενός να εξασφαλίζεις διευκολύνσεις στους φοιτητές και τις οικογένειές τους και οι μετεγραφές είναι ένας τέτοιος τρόπος, αλλά παράλληλα να διασφαλίζεις και το επίπεδο σπουδών που παρέχει το κάθε πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ. Κύριε Δελή, 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Ναι. Μην κάνετε όπως ο Υφυπουργός. 7. Όχι, θα είμαι πιο σύντομος. Η ερώτησή μας ασφαλώς, κύριε Υπουργέ, και είναι επίκαιρη. Η απάντησή σας όμως, η μέχρι τώρα απάντησή σας είναι απογοητευτική. Για αυτούς που μας ακούνε, για τους φοιτητές που έχουν την ανάγκη της μετεγγραφής. Και αποδεικνύει ότι και η δική σας πολιτική είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των φοιτητών και των οικογενειών τους. Διότι, ξέρετε κύριε Υπουργέ, η απόρριψη των μετεγγραφών χιλιάδων φοιτητών, γιατί εκεί οδηγούμαστε και φέτος με μαθηματική ακρίβεια και με δύο κόφτες πια σε λειτουργία, όπως θα πω παρακάτω, η απόρριψη λοιπόν των μετεγγραφών χιλιάδων φοιτητών που τις έχουν ανάγκη, κατά τη γνώμη μας συνιστά ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, αφού το κόστος των σπουδών αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό ταξικό εμπόδιο για πολλούς και έναν ανυπέρβλητο ταξικό φραγμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να μορφωθούν. Και εσείς τι κάνετε απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Την ίδια στιγμή που τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί φοιτητές, επίσημα στοιχεία, δημοσιευμένα, πολλοί φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους από το πρώτο κιόλας ακόμα έτος, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το δυσβάστακτο κόστος των σπουδών, η κυβέρνησή σας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, αυστηροποιεί και επιμένουμε να το λέμε, κύριε Υπουργέ, τα ακόμα περισσότερο το δικαίωμα της μετεγγραφής με την έννοια, και το εξήγησα στην πρωτολογία μου, ότι γενικεύεται και επεκτείνεται το πλαφόν του 15%, του οποίου η εφαρμογή, αν θέλετε, είχε μια μεγαλύτερη ελαστικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, γιατί αυτός είναι ο πρώτος κόφτης, ο μεγάλος, το πλαφόν, έρχεται και ένας δεύτερος κόφτης. Φέτος έρχεται να προσθεθεί και το ζήτημα της μη αντιστοίχησης των νέων τμήματων. Βεβαίως, εσείς το ρίξατε, το αποδώσατε αυτό, την ευθύνη όλη τη ρίξατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο προεδρικό διάταγμα που έπρεπε να βγει το Μάιο κτλ. Νομίζω ότι εάν πραγματικά θέλετε, τότε μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Έχετε στα χέρια σας όλα τα νομοθετικά εργαλεία, έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και να αντιστοιχηθούν τα νέα τμήματα λόγω των πανεπιστημιοποιήσεων, τέλος πάντων μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά η λέξη πανεπιστημιοποίηση, με τα
με τα παλιότερα και να μπορούν να, οι φοιτητές αυτοί να αιτηθούν μετεγγραφής. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν τμήματα τα οποία προέρχονται από πρώινα ΤΕΗ με επιστημονικά αντικείμενα ίδια ή και αντίστοιχα άλλων τμήματων, που στην πράξη δεν έγιναν ποτέ πανεπιστήμια όπως αποδεικνύεται, αφού δεν αντιστοιχίζονται σε κανένα άλλο πανεπιστημιακό τμήμα. Και έχουμε και φαινόμενα, είναι κάτι που το έμαθα σήμερα και θα το ανακοινώσω εδώ σε αυτή την αίθουσα. Έχουμε περιπτώσεις όπως μια φοιτήτρια από την Πάτρα, που αν και ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια, λόγω ακριβώς αυτής της μη αντιστοίχησης των τμήματων, υποχρεώνεται, χωρίς να μπορεί, υποχρεώνεται να παρακολουθεί μαθήματα της σχολής της από την Πάτρα να πάει στο διδημότυχο. Ο εμπαιγμός και η ταλαιπωρία αυτών των φοιτητών και των οικογενειών τους νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι απερίγραπτος. Και τελικά όλη αυτή η πολυδιαφημισμένη πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΗ, σαν την άλλη, την αλυσμόνητη του ΠΑΣΟΚ του 2001, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ακόμα μεγαλύτερη πολυκατηγοριοποίηση των τμήματων και των σπουδών με σκοπό τι άλλο, το φθηνό, ευέλικτο επιστημονικό δυναμικό. Εσείς, η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να μην τους ψηφίσατε αυτούς τους νόμους, αλλά τους εφαρμόζετε. Μια χαρά. Γιατί είναι και στη δική σας στρατηγική. Άλλωστε, η νόμη αυτή του κυρίου Γαβρόγλου στην πραγματικότητα ήταν μια επαναλειτουργία του σχεδίου Αθηνά με άλλους όρους. Συνεχίζετε, γιατί βρίσκεται και μέσα και στη δική σας εκπαιδευτική πολιτική. Μόνο από αυτή την πολιτική την πληρώνουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Γι' αυτό και σας ζητάμε τώρα, κύριε Υπουργέ, να βρείτε τον τρόπο έτσι ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα με τις αντιστοιχίσεις, γιατί δεν μπορούν οι φοιτητές να πληρώνουν τους δικούς σας σχεδιασμούς. Επιπλέον, επειδή το υπονοήσατε, απορρίπτουμε και τη λογική που θεωρεί τους φοιτητές κάτι σαν βάρος για τις σχολές και τα τμήματα. Δεν μπορούν, λέει, όλοι να μαζευτούν κάπου, εάν υπάρχει ανάγκη, εάν δεν μπορούν να σπουδάσουν. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Την απορρίπτουμε αυτή τη λογική που διακινείται και από το Υπουργείο με έναν πλάγιο τρόπο, αλλά και από πολλές σχολές και διοικήσεις τμήματων. Και, εν πάση περιπτώσει, να σας προτείνουμε και κάτι. Κόψτε λίγα από τα δισεκατομμύρια που δίνετε στους νατοϊκούς εξοπλισμούς, που δεν είναι και λίγα. Κόψτε λίγα από τα εκατομμύρια που δίνετε στα αναπτυξιακά πακέτα. Κόψτε λίγα από τα εκατομμύρια που δίνετε στην ανακεφαλαιοποίηση. Επιστρέψτε, κύριε Υπουργέ, τα αποθεματικά των πανεπιστημίων που ενθυλάκωσε το ελληνικό δημόσιο πριν από μερικά χρόνια, έτσι ώστε πραγματικά να αναβαθμιστούν οι σπουδές, να έρθουν περισσότεροι καθηγητές, να μπορέσουν και οι σχολές να ανταποκριθούν στο πράγματι μεγαλύτερο βάρος που θα έχουν από τις μετεγγραφές. Και, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας, αν θέλετε, και την προηγούμενη κουβέντα μας για τη φοιτητική στέγη, δώστε, κύριε Υπουργέ, και ένα στεγαστικό επίδομα στο ύψος του ενοικίου σε αυτούς τους φοιτητές, μια που όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορούν να κτιστούν αύριο φοιτητικές εστίες. Κάντε τα όλα αυτά. Σας το ζητάμε εμείς, αλλά σας το ζητάνε και θα σας το ζητάνε όλο και πιο έντονα και οι φοιτητές με τους αγώνες τους και τις διεκδικήσεις τους. Ευχαριστώ.